ή να είναι πιο
Φλόρινας, τον πρόεδρο της Αξιολέσεως κ. Αντωνιάδη για τη συνεργασία και τη δωρεάν παραχώρηση γραφείου για τις στέγες του Συλλόγου μας και τη φύλαξη των παραδοσιακών φορεσιών μας, τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Φέδων, κ. Ιωάννου Παναγιώτη και Νίκο, για την παραχώρηση της αίθουσας για τα μαθήματα παραδοσιακών χορών των δύο χορευτικών μας τμήματων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την αφιλοκερδή δημοσιογραφική κάλυψη όλων των εκδηλώσεων μας. Ευχαριστούμε επίσης τον χοροδιδάσκαλο κ. Χρήστο Κλησιάρη, τα μέλη των χορευτικών μας τμήματων, που ακούραστα είναι δίπλα μας και συνεχίζουν την παράδοση, γιατί ο χορός και το τραγούδι αποτελούν για όλους μας ανεξίτηλη περγαμηνή της εθνικής μας κληρονομιάς. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους δωροθέτες της Φλόρινας, των Πρεσπών, του Μιντέου, της Πτολεμαϊδας και των Τρικάλων. Επίσης την κυρία Γκόλια Βούλα, συμπατριώτησά μας από τα Τρίκαλα, διευθύντρια του 5ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία επιμελήθηκε και ετοίμασε το DVD που βλέπαμε και παίζει μέχρι ακόμα και τώρα. Επίσης όλους όσους βοήθησαν προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτός ο χορός. Ευχαριστούμε πολύ τους μουσικούς της ορχήστρας του Γιάννη Γρυβά που θα μας χαρίσει απόψε μια ευχάριστη βραδιά. Θα αναφερθώ για λίγο στις δράσεις του Συλλόγου μας το 2014. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μέσα στο 2014 ο Σύλλογός μας κατάφερε να αποκτήσει 36 παραδοσιακές φορεσιές, 18 παιδικές και 18 ενηλίκων. Διοργανώσαμε την Αποκριάτικη Γιορτή, Μέγα Ιτανάκη, Χάσκα, Πολύ Κέφι και Χορό. Τον Μάρτιο εκπροσωπήθηκε ο Σύλλογός μας στο 10ο Φεστιβάλ Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης στην Κολονία της Γερμανίας, από την υποφαινόμενη και την γραμματέα του Συλλόγου μας, κυρία Κουρεμένου Ρένα, η Δία Δαπάνη. Τον Ιούνιο διοργανώσαμε με μεγάλη επιτυχία αφιέρωμα στο μεγαλύτερο στιγουργό Βασίλη Τσιτσάνη σε συνεργασία με το Δήμο Φλόρινας και τους ευχαριστούμε για τη συνδιοργάνωση. Πραγματοποιήσαμε τον Ιούνιο διήμερα εκδομή σε Τρίκαλα Καρδίτσα και στις 23-24 Αυγούστου πήραμε μέρος με το χορευτικό υλικό στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ιωαντάγωμα που έγινε στη Λίμνη Πλαστήρα. Διοργανώσαμε και φέτος χριστουγεννιάτικη γιορτή για τους μικρούς μας φίλους με παραμύθια δώρα από τον Άι Βασίλη. Και στις 4 Ιανουαρίου αναβιώσαμε το έθιμα της Γουρνοχαράς για δεύτερη χρονιά στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας σε συνεργασία με το Δήμο Φλόρινας και τους ευχαριστούμε για τη συνδιοργάνωση. Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση θα σας ανακοινώσουμε ότι αποκτήσαμε και το Λάβαρο. Ο Σύλλογός μας απέκτησε Λάβαρο με το έμβλημα του Συλλόγου. Είναι χρυσοκέντητο, βελούδο. Στη μια όψη εικονίζεται το σήμα της Θεσσαλίας με τους 4 νομούς, Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας και Μαγνησίας. Ενώ στη πίσω πλευρά, για να το δούμε για την πίσω πλευρά, κύριε. Στην πίσω πλευρά παρουσιάζεται ο τοξότης Κένταυρος και αναγράφεται το κοινό των Θεταλών, η αρχαία κοινοπολιτεία, η οποία είχε ως νόμισμα στην μια του όψη αναγραφόμενη τη λέξη Θεσσαλία, τον 8ο με 6ο π.Χ. αιώνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή μας διασκέδαση. Αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες μας, Φλωρινιώτες και Θεσσαλοί, να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου και να σας ευχηθώ καλή χρονιά και καλή διασκέδαση. Θα σας μεταφέρω την χαιρετιστήρια επιστολή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλικών Ομοσπονδιών και Συλλόγων Ασκληπιός. Με θερμά συγχαρητήρια για την αδιάκοπη προσφορά σας στη διατήρηση της παράδοσης της πατρίδας μας και ειδικότερα της Θεσσαλίας, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών Ασκληπιός σας εύχεται μια ξεχωριστή επιτυχία και στο φετινό πρωτοχρονιάτικο χορό σας. Το 2014, με τη συμμετοχή σας στο 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αντάμωμα Θεσσαλών στις 23 και 24 Αυγούστου 2014, στο νεοχώρι της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας, συμπληρώσατε την ομορφιά των εκδηλώσεών του με την ομορφιά, το ρυθμό, τη ζωντάνια,
και παράλληλα τη διακριτικότητα της όλης πολιτιστικής σας παρουσίας. Ευχόμαστε την συνέχεια της ευγενούς συνεργασίας μας και στη φετινή χρονιά για ό,τι ενώνει τους εντός Ελλάδος Θεσσαλούς, καθώς και όλους τους ανά τον κόσμο συμπατριώτες μας. Ευχαριστούμε την Ομοσπονδία πάρα πολύ. Με παγκόσμιους αδελφικούς θεσσαλικούς χαιρετισμούς για το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος Γεώργιος Βόμπρας, Κίτερσινο Γερμανία, η Γενική Γραμματέας Ρένα Γούλα Ντόντου, Αθήνα. Όλοι όσοι έχετε επισκεφτεί τη Θεσσαλία, θα έχετε φαντάζομαι διαπιστώσει τις ομορφιές της. Τόσο τα Τρίκαλα, όσο και η ευρύτερη περιοχή, είναι φημισμένα για τα τρία τους καλά. Ψηλά βουνά, δροσερά νερά και όμορφα κορίτσια. Ορμόμενοι λοιπόν από το τελευταίο, απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην πόλη μας και στο χορό μας την Άννα Μανατίδου, Miss Θεσσαλία 2014, ένα θερμό χειροκρότημα και επίσης φοιτήτρια στο Τμήμα Βιβλιοοικονομίας ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Καλώς όρισες. Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι καλή χρονιά με τη σειρά μου και χρόνια πολλά. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη χρονιά. Και επίσης να ευχαριστήσω και εγώ για την φιλοξενία και τη σωστή υποδοχή. Καλή συνέχεια σε όλους. Θα μείνεις κοντά μας, Άννα, θα μείνεις κοντά μας για τη βράβευση των φοιτητών. Θα προχωρήσουμε στη βράβευση των εισακτέων στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της φετινής χρονιάς. Να πούμε ότι η βράβευση συνοδεύεται και με κάποια δωράκια, τα οποία είναι χορηγία του Αριστοτελείου Φροντιστηρίου της κυρίας Αρετή Δήμου Οικονόμου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Δημητρίου, βραβεύει ο Σύλλογος Θεσσαλών Φλόρινας. Βραβεύει ο Σύλλογος Θεσσαλών Φλόρινας τα παιδιά τα οποία εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και έλεγχουν την καταγωγή τους από τη Θεσσαλία. Λοιπόν, ο Δημητρίου Θωμάς του Αθανασίου και της Κωνσταντίνας, της Κωνσταντίνου Μαρίας, πέρασε φέτος στο Τμήμα Μηχανολογών, Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού στο ΤΕΗ Κοζάνης. Παρακαλούμε τον Δημητρίου Θωμά να φύγει κάποιον από τους γονείς του. Τη βράβευση θα κάνει ο κύριος Σπύρος, ο αντιπεριφερειάρχης. Κύριε Σπύρο. Το βραβείο θα παραλάβει η μητέρα μου. Δύο λόγια να πω κι εγώ. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και την Πρόεδρο. Γνωρίζω ότι η πολιτιστική κληρονομιά που έχει η χώρα μας είναι πλούσια και αυτό διαχέεται σε όλο τον κόσμο, σε κάθε τόπο. Πιστεύω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι ιδιαίτερα σημαντική και εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα θα υποστηρίξουμε όλες τις πρωτοβουλίες που θα αναπτύξει ο Σύλλογος και το επόμενο διάστημα και για τα επόμενα χρόνια. Εύχομαι σε όλους σας υγεία, ευημερία, οικογενειακή ευτυχία και η νέα χρονιά να είναι ελπιδοφόρα για όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα Καραμίτσου του Παναγιώτη και της Δέσποινας Τσακνάκη πέρασε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην Αλεξανδρούπολη πέρασε. Αλλά τώρα φοιτεί στο Απιθύτα. Ο παπάς Καμαρωτός. Την απονομή θα κάνει ο Δήμαρχος Πρεσπών, ο κύριος Πασχαλίδης. Κύριε Πασχαλίδη.
ο Νικολάκης ο Σαββόπουλος, του Αποστόλη, που έλεγε την καταγωγή από το Βόλο, και της Χριστίνας Ρίβα, εισήχθη στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο, εκεί είναι το παλικάρι μας, και φοιτή, Αποστόλη. Την απονομή θα κάνει η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλόρινας, η κυρία Μούσιου, Όλγα Μίλωνα. Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές αυτής της απόψινης εκδήλωσης. Συγχαρητήρια στα παιδιά που πετύχανε στο Πανεπιστήμιο. Τους ευχόμαστε καλή πρόοδο στο καινούργιο στίβο της ζωής τους. Και σε όλους ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την ευχαριστία. Και τώρα θα βλογέψουμε το παιδί μας, μαθητή μου, του Πέτρου Τσοβανόπουλου, ο Σταύρος ο Τσοβανόπουλος, του Πέτρου και της Εκατερίνης Ιωαννίδου. Έχει σπουδάζει τώρα αυτή τη στιγμή στο Τμήμα Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΗΘΙΤΑ. Πέτρο, φιλόλογος στα Γιάννενα. Λάθος είναι. Ναι, ναι. Την απονομή θα κάνει ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Φλόρινας, ο κύριος Μπουντουλούλης, ο οποίος θεωρώ ότι εκπροσωπεί και όλον τον εκπαιδευτικό κόσμο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βαγγέλη, σε παρακαλώ.
στα καλή και στην όρθια. Στο ποτήρι, καλά στο παραμύρι.
Σάκια.